Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά να δούμε όλα μας τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις. Αυξήσεις φωτιά στη βενζίνη. Τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη? Συνεχίζονται οι ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα. SOS εκπέμπουν οι φαρμακοποιοί για τον Αύγουστο. Αυτοδιοικητικές εκλογές. Αντιδράσεις των παρατάξεων από την καταγγελία Δαστερίδη για τις εξαφανίσεις κάδων απορριμμάτων. Κανένα σημείο ζωής από τον 48χρονο Σαΐτο Ογλου Χασάν από τον Κένταυρο της Ξάνθης. Στα ύψη, κυρίες και κύριοι, σκαρφαλώνει η τιμή της βενζίνης τις τελευταίες ημέρες και η άνοδος φαίνεται πως θα έχει συνέχεια. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο βρίσκουν οι καταναλωτές στην βενζίνη στην Αλεξανδρούπολη. Την ανιούσα παίρνουν οι τιμές της βενζίνης τις τελευταίες μέρες. Στην Αλεξανδρούπολη τα πράγματα φαίνονται λίγο καλύτερα με τις τιμές των καυσίμων, καθώς παραμένουν σταθερές. Έχει μειωθεί λίγο βέβαια η τιμή που βάζει ο κόσμος. Έχουν πέσει δηλαδή στα λίτρα, αλλά. Εντάξει, αναγκάζονται οι άνθρωποι να κάνουν. Αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα έχει 1,897. Εντάξει, το αφεντικό προσπαθεί να την κρατάει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Αλλά εντάξει, και αυτή μέχρι κάποιο σημείο. Πολλοί επέλεξαν φέτος να ταξιδέψουν σε υπηρετικούς προορισμούς ώστε να αποφύγουν το δυσβάσταχτο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ωστόσο, και αυτοί θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές της βενζίνης σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ή ξεπερνούν και τα 2 ευρώ το λίτρο. Έχει αυξηθεί πολύ η κινητικότητα με τα μηχανάκια τώρα τελευταία, κυρίως παπιά, σκουτεράκια μικρά που δεν έχουν τόσο μεγάλη κατανάλωση. Γιατί εντάξει, δεν συμφέρει και πολύ, είναι αλήθεια, με τα μεγάλα αυτοκίνητα. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πανελλαδικά στις 30 Ιουλίου ήταν 1,942 ευρώ από 1,867 που βρισκόταν στις αρχές Ιουλίου. Συνεχίζονται οι ελλείψεις σε περίπου 300 φαρμακευτικά σκευάσματα για τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, το αναπνευστικό αλλά και αντιβιωτικά και αντιφλεγμονώδη. Ο Αύγουστος θα είναι ο χειρότερος μήνας, προειδοποιούν οι φαρμακοποιοί, καθώς κλείνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες σχεδόν για όλο το μήνα. Συνεχίζονται οι ελλείψεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλη την Ελλάδα, με εκατοντάδες φάρμακα παθήσεων να έχουν κάνει φτερά από τα ράφια των φαρμακείων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Εύρου, Τάσο Τερζή, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτό που σώζει την κατάσταση είναι η μειωμένη ζήτηση, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι ελλείψεις στην ουσία ποτέ δεν σταμάτησαν. Το πρόβλημα τα πεδιωτικά αντιβιωτικά ξεκίνησε πέρσι το χειμώνα και συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Αυτό που έχει αλλάξει στην ουσία είναι ο βαθμός της ζήτησης, γιατί είναι καλοκαίρι και υπάρχει ύφεση στις παιδικές λοιμώξεις. Οπότε ναι, μεν με δυσκολία, αλλά προς το παρόν εξυπηρετούνται οι ασθένειες. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, τα πράγματα ενδεχομένως να δυσκολέψουν τον Αύγουστο, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν για αρκετές ημέρες και σταματούν οι παραδόσεις. Όπως αναφέρει, οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να περιοριστούν στα σκευάσματα των φαρμακοποθηκών, οι οποίες δεν έχουν μεγάλα αποθέματα. Ό,τι θα γίνει σε όλη τη χώρα θα γίνει και στην πόλη μας, γιατί δυστυχώς αυτά τα φάρμακα αφορούν εταιρείες οι οποίες έχουν πανελλαδική κάλυψη και όχι τοπική. Εδώ προσπαθούμε και μέσω της συνεταιριστικής φαρμακαποθήκης, αλλά και οι υπόλοιπες φαρμακαποθήκες που εξυπηρετούν την περιοχή, προσπαθούν να την καλύψουν. Αλλά όταν θα αυξηθεί η ζήτηση, που θα αυξηθεί πανελλαδικά, όπως καταλαβαίνετε, η κάθε περιοχή θα πάρει την ποσόστοσή της από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αυτό που η φαρμακευτική εταιρεία θεωρεί ότι είναι το μερίδιο που αντιστοιχεί στην αγορά. Ό,τι και να κάνουν, όσα και να δώσουν, συνήθως δεν φτάνουν, γιατί και αυτοί έχουν περιορισμένες ποσότητες να διαθέσουν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το σταυρό μας, ουσιαστικά να μην έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα από πλευράς εποχικών λοιμώξεων και να καταφέρουμε με τα αποθέματα που ήδη προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε, γιατί και τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες, τώρα που ακόμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να πάρεις λίγο περισσότερα κομμάτια, κοιτάμε να αυξήσουμε τα αποθέματά μας, αλλά και αυτό θα μας πάει μέχρι ένα σημείο. Κοιτάμε λοιπόν να αυξήσουμε τα αποθέματα σε κρίσιμους κωδικούς και να ελπίσουμε ότι θα υπάρχει έστω και μια περιορισμένη διάθεση από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε συνδυασμό με όχι τόσο μεγάλη ένταση όπως είχαμε πέρσι με τις εποχικές λοιμώξεις, ελπίζοντας να βγάλουμε και φέτος το χειμώνα. Η ανησυχία ωστόσο είναι μεγάλη για το φθινόπωρο και το χειμώνα, καθώς παραμένει άγνωστο το τι θα γίνει με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις. Οι ελλείψεις θα συνεχιστούν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, διότι υπάρχει πρόβλημα ειδικά σε ορισμένες δραστικές ουσίες όπως είναι η αμοξικυλίνη, που είναι πολύ βασικό συστατικό των αντιβιωτικών, και αυτό το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό.
και ήδη η πολιτεία μαζί με τους αρμόδιους φορείς λογαριάζουν, σκέφτονται τι μέτρα θα πάρουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί σαν εξίσωση. Ένα μέτρο το οποίο έχει ληφθεί στη χώρα μας και συνεχίζεται ακόμα είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, αλλά από μόνο του δεν φτάνει και ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων. Αυτό όσον αφορά τα αντιβιωτικά και τα εισπνεώμενα, τα οποία θα τα ξαναδούμε όταν αυξηθεί η ένταση της ζήτησης που αυτό θα συμβεί το χειμώνα. Αλλά δυστυχώς συνεχίζονται άλλες κατηγορίες φαρμάκων με την ίδια ένταση, γιατί αφορούν χρόνια νοσήματα που δεν έχουν εποχικότητα, όπως είναι για παράδειγμα διαβήτης, όπου εκεί έχουμε εξαιρετικά δημοφιλή φάρμακα να βρίσκονται σε πολύ μεγάλο περιορισμό διάθεσης και να παλεύουν τα φαρμακεία να εξασφαλίσουν έστω ένα κουτάκι για λίγες μέρες για τον ασθενή τους. Στο 100% βρίσκεται η πληρότητα στα καταλήμματα στην Αλεξανδρούπολη το φετινό καλοκαίρι, με το κάμπινγκ της πρωτεύουσας του Εύρου να είναι sold out για τον Αύγουστο. Προορισμός χαλάρωσης η πρωτεύουσα του Εύρου και συγκεκριμένα το κάμπινγκ της πόλης, τόσο για τουρίστες όσο και για εγχώριους, καθώς το επιλέγουν για να κατασκηνώσουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνδυάζοντας έτσι υποχρεώσεις αλλά και στιγμές χαλάρωσης. Η πληρότητα στα καταλήμματα του φετινού καλοκαιριού αποδεικνύουν πως η Αλεξανδρούπολη είναι ο προορισμός διακοπών που επιλέγουν πολλοί τουρίστες για να περάσουν λίγες στιγμές δίπλα στο Θρακικό Πέλαγος και απολαμβάνοντας τον ήλιο. Η σκληρή δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά όσον αφορά την τουριστική προβολή του Δήμου μας, συμμετέχοντας στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, αλλά και διοργανώνοντας farm trip, προσκαλώντας ξένους δημοσιογράφους, blogger και τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι διαφημίζουν με τον καλύτερο τρόπο στις χώρες τους το τουριστικό προϊόν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, δηλαδή τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο είμαστε περίπου 25%, όχι μόνο πάνω από το 2019, τελευταία χρονιά που είχαμε τόσο κόσμο ήταν το 2008. Τα αποτελέσματα της σοβαρής προσπάθειας που γίνεται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης αλλά και σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Τσόνη, είναι ήδη ορατά και σε αριθμούς αποτυπώνονται αυτά, αλλά και ύστερα από έρευνες που γίνονται από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορία μας κατατάσσουν στην τρίτη θέση πανελλαδικά μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως προορισμό City Break. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε τα Παρασκευοσαββατοκύριακα εκτός από τη θερινή σεζόν κόσμου. Προορισμός χαλάρωσης είναι η Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα το κάμπινγκ της πόλης, τόσο από τουρίστες γειτονικών χωρών, αλλά και από τη Βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, πολλοί είναι και οι Ευρύτες που μένουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στο κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης. Η πλειοψηφία τους είναι Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και πολλοί από τον Βόρειο Εύρο, αλλά έχουμε και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Έχουμε Ιταλούς, έχουμε Γερμανούς, έχουμε Ολλανδούς, έχουμε Ιρλανδούς. Έχουμε περίπου 18 διαφορετικές εθνικότητες αυτή τη στιγμή. Okay. Ξένοι τουρίστες έχουν μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές. Οι τουρίστες του εσωτερικού τουρισμού, δηλαδή από το Βόρειο Εύρο η πλειοψηφία τους, κατασκηνώνουν όλο το τρίμηνο, απλά παραβρίσκονται στον χώρο του κάμπινγκ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, φεύγουν για τις δουλειές τους και επιστρέφουν την Παρασκευή το μεσημέρι. Είναι στημένοι και έρχονται η πλειοψηφία, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κάμπινγκ είναι γεμάτο. Είναι sold out, δεν υπάρχει ούτε για μια σκηνή επιπλέον. Μορφή έχει αρχίσει να παίρνει η νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδός στην Αλεξανδρούπολη. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή 5 κόμβων, από τους οποίους οι 4 θα είναι ισόπεδοι και ο ένας στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου ανισόπεδος. Προχωρά το έργο της υλοποίησης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην Αλεξανδρούπολη, που έχει χαρακτηριστεί ως έργο εθνικής σημασίας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά συνολικά 3,03 χιλιόμετρα αστικής αρτηρίας και 0,5 χιλιόμετρα συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι. Έχει αρχίσει να παίρνει μορφή η νέα περιφερειακή οδός στην παράκαμψη της Παλαγίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες. Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο Δημόκρητος, την Κομωτινή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή 5 κόμβων, από τους οποίους οι 4 θα είναι ισόπεδοι και ο ένας στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου ανισόπεδος. Θα κατασκευαστούν επίσης 2 υπόγειες διαβάσεις πεζών στο δρόμο της Παλαγίας και του Άβαντα. Την άμεση αντίδραση των δημοτικών παρατάξεων προκάλεσε η καταγγελία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας της Αλεξανδρούπολης για την εξαφάνιση κάδων απορριμμάτων.
Τόσο η παράταξη του Βαγγέλη Λαμπάκη, πόλη και πολίτες, όσο και αυτή που ηγείται ο Σταύρος Σταυράκογλου, αρχή για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, προέβησαν σε ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου. Αντιδράσεις των παρατάξεων προκάλεσε η καταγγελία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας της Αλεξανδρούπολης Ηλία Δαστερίδη για τις εξαφανίσεις κάδων απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Δαστερίδης είχε προβεί προλίγων ημερών σε σχετική καταγγελία μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι συγκεκριμένο. Κάποια σχόλια κάποιων οι οποίοι είναι υποψήφοι δεν με αφορούν εμένα. Εγώ προστατεύω τους δημότες και την υπηρεσία και τους εργαζόμενους. Είμαι μαζί με τους εργαζόμενους στον καθημερινό αγώνα για τη παροχή των καλύτερων υπηρεσιών και της εύρυθμης λειτουργίας μιας υπηρεσίας που καταβάλει με αυτό το προσωπικό τα μέγιστα. Δεν μ' αγγίζουν συμπεριφορές οι οποίες αφήνουν υπονοούμενα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Δεν μπορεί μέσα σε 5 μέρες μέσα να έχουν απομακρυνθεί, εξαφανιστεί 11 κάδοι, εκ των οποίων βρήκαμε τον έναν και τον δεύτερο δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, γιατί τον είδανε από ό,τι μου είπανε, να είναι πεταμένος μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κύρκης. Θα πάμε να ελέγξουμε αυτή την πληροφορία. Αλλά μέσα σε 5 μέρες να εξαφανιστούν κάδοι από συγκεκριμένα σημεία, άσκοπα δεν έγινε, σκόπιμο έγινε. Από ποιους δεν ξέρω, θα γίνει η σχετική καταγγελία στην ελληνική αστυνομία, ούτως ώστε να έχει υπόψη της αυτήν εδώ την καταγγελία για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή της για να πράξει τα νόμιμα. Ο κ. Δαστερίδης παράλληλα υπογράμμισε πως δέχτηκε ένα τηλεφώνημα όπου αναφέρει πως ακόμη ένας κάδος είναι πεταμένος μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και του οικισμού της Κύρκης, αυτή τη φορά μέσα σε ορεινό σημείο. Κανονικότατος κάδος, δεν είναι δηλαδή να πούμε κάποιος κάδος ο οποίος ήταν τρίπιος, άχρηστος, το οποίο το χρησιμοποίησε κάποιος και τον έχει πετάξει. Λειτουργικός κάδος, κανονικός κάδος με καπάκι, βρέθηκε, μάλλον δεν βρέθηκε, είχαμε την ειδοποίηση ότι είναι πεταμένος σε ένας τέτοιος κάδος σε έναν χωματόδρομο πηγαίνοντας προς Κύρκη. Οι υπόλοιποι κάδοι δεν έχουν βρεθεί. Καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να τους βρούμε, αλλά πέραν αυτού τέτοιες συμπεριφορές ούτως ώστε με σκοπό να χαλάσουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας ή να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, όπως και όλους τους δημότες, και μαζί υπάλληλοι και δημότες οφείλουμε να τέτοιες συμπεριφορές να τις καταδικάσουμε. Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο υποψήφιος δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σταύρος Σταυράκογλου, λέγοντας πως η παράταξη που ηγείται δίνει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια αλλά και στη δημόσια ζωή. Η επίσημη ανακοίνωσή μας έχει ως σκοπό να φωτίσει ένα θέμα που προκάλεσε μια μεγάλη εισήγηση στους πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Το ζήτημα αυτό προέκυψε μέσα από κάποιες αναφορές του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας αναφορικά με ένα ζήτημα που προκάλεσε κατά την γνώμη μας μια διαφοροποίηση σε επίπεδο της δημόσιας πολιτικής ζωής του τόπου. Θεωρούμε ότι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας θα πρέπει άμεσα να παραθέσει στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες που παρέθεσε και σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποσύρει τη δήλωσή του και να ζητήσει συγγνώμη. Όλοι οι πολίτες αξίζουν να γνωρίζουν την αλήθεια και να έχουν πλήρη ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που έχει σημασία για όλους είναι μια αρμονική καθημερινότητα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Σταυράκογλου. Ωστόσο, δηλώσεις αυτού του τύπου δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση, η οποία δημιουργεί ένα ζωφερό σκηνικό και αντίκειται πάνω στην αποστολή μας το να είμαστε αλληλέγγυοι ως εκπρόσωποι των πολιτών. Πρέπει να προσθέσουμε θετικό περιεχόμενο στην κοινωνική ζωή αυτού του τόπου, γι' αυτό και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα σχετικά με τις συγκεκριμένες αναφορές από πλευράς του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης θα περάσουμε και θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως την κυρία Κούλα Λεγκέτσι, εκπρόσωπος της παράταξης Πόλη και Πολίτες, που ηγείται ο Βαγγέλης Λαμπάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Οκτώβριος, τι και αν έχουμε Αύγουστο, και νομίζω ότι έχουν όλοι ξεκινήσει την αντιπολιτευτική τους τακτική να την ξεδιπλώνουν προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρία Λεγκέτση. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αρχίσει εδώ και καιρό όλη αυτή η διαδικασία, η προεκλογική περίοδος, τουλάχιστον από αυτούς που έχουν δηλώσει ξεκάθαρο ότι θα κατέβουν είτε ως επικεφαλής είτε ως δημοτική σύμβουλη, και είναι λογικό. Και νομίζω ότι αυτό πια θα κλιμακωθεί τελειώνοντας ο Αύγουστος και κλείνοντας πλέον τα ψηφοδέλτια τους σε κάθε παράταξη. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η παράταξή σας, πολλοί και πολίτες του Βαγγέλη Λαμπάκη? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε ανακοινώσει έτσι αρκετά άτομα. Ωστόσο, η επιλογή είναι όλες οι συναντήσεις και οι συζητήσεις να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής. Έχουμε ανακοινώσει πάρα πολλά άτομα. Εμάς το ψηφοδέλτιό μας ούτως ή άλλως είναι σχεδόν κλεισμένο. Τώρα, όσον αφορά τις συναντήσεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ότι δεν εννοώ ότι δεν έχει σταλεί πρόσκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, γιατί είναι κάτι που αφορούσε ενδοπαραταξιακά θέματα. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να βγει προς τα έξω, που δεν χρειαζόταν βασικά να βγει προς τα έξω. Αυτό που χρειάζεται να βγει προς τα έξω κάθε φορά βγαίνει και θα εξακολουθήσει και θα βγαίνει από εδώ και πέρα, ανάλογα με το τι υπάρχει στην επικαιρότητα, τι χρειάζεται να υποθεί. Κυρία Λεγκέτση, θα ήθελα να ρωτήσω για το προεκλογικό έτσι κλίμα μεταξύ των παρατάξεων πια. Ήδη έχουμε αρκετές παρατάξεις που διεκδικούν τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ένα Δήμο για τον οποίο τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το κλίμα ανάμεσα στις παρατάξεις έχει να κάνει με το πώς το χειρίζεται ο κάθε επικεφαλής. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, εννοείται ότι τα επόμενα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά και ο δήμαρχος που θα επιλέξουν οι συνδημότες μας θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα δύσκολα γεγονότα που έρχονται. Έτσι. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και τα χρυσορυχεία, είναι και το λιμάνι, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η καθημερινότητα, η καθημερινότητα είναι αυτή που ταλανίζει τους πολίτες. Αυτό, κυρίως αυτό. Η καθημερινότητα είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δική μας παράταξη αυτήν την πενταετία θα δώσει το κυριότερο βάρος στην καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί ούτως ή άλλως τα μεγάλα έργα τα έχουμε κάνει ως παράταξη μεγάλα έργα. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες και για άλλα έργα τα οποία έχουν σταματήσει, ενώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει και θα εξακολουθήσει. Όμως το μεγάλο στοίχημα είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή η καθαριότητα, η θέση στάθμευσης, γιατί νομίζω ότι θα θέλανε οι τηλεθεάτριες και οι τηλεθεατές να ακούσουν έτσι περίπου πού στοχεύεται στο κομμάτι της καθημερινότητας. Είναι η προσβασιμότητα, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι η ψηφιακή ενέργεια που θα υπάρξει από εδώ και πέρα και ούτως ή άλλως το έχουμε δηλώσει, ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια αντιδημαρχία που να έχει να κάνει με την ψηφιακή ανάπτυξη, βεβαίως. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα στα οποία θέλουμε να δώσουμε. Να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια καθημερινότητα. Να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Ακριβώς. Να μην σκέφτονται ότι να πάρω το αμάξι που να πάω. Ή επίσης να μπορούν να σκέφτονται όπως ξεκινήσαμε την αστική συγκοινωνία το 2019. Να έχουν στο μυαλό τους ότι γιατί να πάρω το αμάξι, μπορώ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν και αυτός είναι ο σκοπός της παράταξής μας. Για το κομμάτι της καθημερινότητας, στο κομμάτι της καθημερινότητας φυσικά ανήκει και η καθαριότητα, για την οποία πολλής λόγος έγινε τις τελευταίες ώρες εξαιτίας της καταγγελίας που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Ηλίας Δαστερίδης, ο οποίος ουσιαστικά κατήγγειλε την αντιπολίτευση, δεν ονομάτισε ποια παράταξη, πού αναφέρεται, σε ποιον συγκεκριμένα αναφέρεται, κατήγγειλε όμως ότι έχουν εξαφανιστεί 11 κάδοι απορριμμάτων. Άγνωστο που είναι, βρέθηκε ο ένας μέσα στη θάλασσα. Άμεση ήταν η αντίδραση της παράταξής σας. Το διαβάσαμε άλλωστε και στη σελίδα σας στο Facebook. Καταρχήν, για να κάνεις καταγγελία, θα πρέπει να την κάνεις εκεί που πρέπει να την κάνεις και όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αν έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο να πεις και αποδείξεις, θα πρέπει να την κάνεις, έτσι. Όλοι είμαστε με αυτό. Το να υπάρχουν, να αιωρούνται κατηγορίες για το ποιος δεν ξέρουμε, αλλά κάποιος από την αντιπολίτευση.
Αν μιλάμε για αντιπολίτευση, μιλάμε σίγουρα για τη δική μας παράταξη, γιατί εμείς είμαστε εδώ και 4 χρόνια η αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μιλάμε για παρατάξεις καινούργιες που ξεκίνησαν έτσι τον προεκλογικό τους αγώνα, όπως έγραφε ο κύριος Δαστερίδης, σας μας πει σε ποιες παρατάξεις αναφέρεται. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα που μπορούμε να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να ασχοληθούμε με κατηγόριες οι οποίες δεν ευσταθούν, έτσι. Όποιος έχει στοιχεία, τα βγάζει στη δημοσιότητα και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εξάλλου, το κύρος του και της παράταξης, αλλά και του επικεφαλής μας και το κύρος τους και η ηθική τους δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε κανέναν μας να σκεφτεί ότι μπορεί, ας πούμε, να συμβαίνει κάτι τέτοιο από τη δική μας πλευρά. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άλλωστε. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Λεγκέτση. Να είστε καλά. Η παράνομη αλία από τουρκικές μηχανότρετες, κυρίες και κύριοι, στο βορειοανατολικό Αιγαίο δεν αποτελεί νέο γεγονός. Όπως λέει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλιαίων της Αλεξανδρούπολης, οι Τούρκοι δουλεύουν ανενόχλητοι εντός των χωρικών μας υδάτων στο Θρακικό Πέλαγος. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά παράνομης αλιείας στο Θρακικό Πέλαγος από Τούρκους ψαράδες. Πρόκειται για ζήτημα που ταλανίζει εδώ και καιρό τους αλιείς της περιοχής, με τους γείτονες να δρουν ανενόχλητοι ψαρεύοντας με τις μηχανότρατές τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιαίων της Αλεξανδρούπολης, τα αλιευτικά σκάφη εδώ στην πόλη εργάζονται 6 ναυτικά μίλια έξω από τα χωρικά ύδατα, καθώς χρειάζεται να δώσουν μια ανάσα στο ιχθυαπόθεμα, να γίνει αναπαραγωγή και να μεγαλώσουν με τους γείτονες να μην συμμερίζονται το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Να πούμε πάλι αυτά που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι αν μπορέσουμε να πούμε κάποια στιγμή ότι υπάρχει βούληση από κάποιον να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες να επιβιώσουν σε αυτήν την έρμη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αν υπάρχει αυτή η βούληση, να μας το πούν και εμάς για να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα αλιευτικά σκάφη τα δικά μας εργάζονται έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, έξω από τα χωρικά μας ύδατα, σαν διεθνή, για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάζεται να δώσουμε μια ανάσα στο ιχθυαπόθεμα, να γίνει η αναπαραγωγή και να μεγαλώσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εμείς να κάνουμε αυτού του είδους την προστασία και να βλέπουμε τους γείτονές μας να έρχονται ανενόχλητοι, στην κυριολεξία το λέω αυτό, ανενόχλητοι, να δουλεύουν εντός των χωρικών υδάτων των δικών μας και να μην κουνιέται φύλλο, στην κυριολεξία και αυτό. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να προασπίσουν τα έρμα εθνικά σύνορα, αν υπάρχουν σύνορα. Δεν ξέρω, ας μας το πούν οι ίδιοι. Οι ηθήνοντες πρέπει να παρέμβουν άμεσα, τονίζει ο κύριος Σαρίκας, και να μπει ένα τέλος στο μεγάλο αυτό πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά οι αλιείς της Αλεξανδρούπολης. Αν υπάρχει βούληση, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσουμε το πρόβλημα. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι αν υπάρχει αυτή η έρμη, η βούληση από τους υπεύθυνους, τους άμεσα υπεύθυνους, και δεν είναι άλλη πείνα από τους κυβερνώντες, να δώσουν τις εντολές που χρειάζονται αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους κάποια στιγμή. Και όχι μόνο να γίνονται παρατηρητές ενός φαινομένου που έχει σαν αποτέλεσμα την μη επιβίωση των Ελλήνων στην ίδια τους τη χώρα και με την ίδια τους τη δουλειά και με σκάφη, όπως βλέπετε, με επενδύσεις εκατομμυρίων μέσα στη θάλασσα. Ας αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν. Χρειάζονται τα ελληνικά σκάφη μέσα στην θάλασσα την ελληνική? Ναι ή όχι? Χρειάζονται οι ελληνικές σημαίες στα σύνορα δίπλα με την Τουρκία? Ναι ή όχι? Ας το αποφασίσουν, να μας το πούν και εμάς κάποια στιγμή, να πάρουμε και εμείς τις δικές μας αποφάσεις. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κομωτινή. Θα πάμε στον Ομό Ροδόπης για να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Δάμονα τον Δαμιανό. Δάμονα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαβάσαμε σήμερα μία είδηση που δεν μας προκάλεσε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι άλλωστε από τις αναμενόμενες κινήσεις. Αναφέρομαι στους εγκάθετους του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, όπου ουσιαστικά εκβίασαν τον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ. Καταρχάς να πω, Κατερίνα, ότι ο βουλευτής, και ελπίζω ο κάθε ένας από τους 300 βουλευτές, δεν εκβιάζεται. Δεν εκβιάζονται. Γιατί αν οι βουλευτές μας είναι εκβιάσιμοι, τότε η δημοκρατία μας είναι προβληματική. Σωστό. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι εκβιάσιμος ο Ιλχάν Αχμέτ. Γιατί αν ήταν εκβιάσιμος,
θα είχε εκλείψει από το πολιτικό σκηνικό εδώ και πολύ καιρό με όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί σε επίπεδο κυνηγητού από ένα συγκεκριμένο σύστημα προσώπων και πολιτικών καταστάσεων που στη Ροδόπη δρά ανεξέλεγκτα, θα έλεγα, και μάλιστα ποιοτικά τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί, και αναφέρομαι σε παραφιάδες του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και του τουρκικού τμήματος στην Κομωτινή. Το επόμενο είναι το συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη την προηγούμενη Κυριακή στον Κέχρο, συγκεκριμένα στο Χίλια, στο ύψωμα Χίλια, όπου κάθε χρόνο λαμβάνει η χώρα η Παλέστρα, αυτό το παραδοσιακό πομακικό έθιμο που χάνεται στους αιώνες, 7 αιώνες πίσω, και διεξάγεται στα όρια των νομών Εύρου και Ροδόπης, εκεί περίπου στον Κέχρο, με το μεγάλο δέριο είναι, και παρίσταται ο Ιλχάν Αχμέτ, όπως και όλη η πολιτική ηγεσία της περιοχής, κυρίως από τη μειονότητα, και αυτό το κυρίως το σημειώνω γιατί θεωρώ ότι είναι κακός το κυρίως από τη μειονότητα, θα έπρεπε να συμμετάσχει και η ελληνική πολιτεία εκεί. Έτσι. Πήγε λοιπόν, αν και του διεμηνήθη, θα πρέπει να σου πω, Κατερίνα, πριν από το πανηγύρι, αρμοδίως στο γραφείο του από τους εκπροσώπους του συλλόγου ΣΕΤΣΕΚ, που σημαίνει Χίλια, και οι οποίοι είναι οι διοργανωτές του πανηγυρίου, να μην πάει. Μάλιστα. Και να μην πάει, ναι, και να μην καθίσει στο πρωτόκολλο, διότι αυτό θα δυσαρεστούσε, όπως του εκφράστηκε, σας είπα προηγουμένως, το προξενείο, που δεν θα τον ήθελε να τον δει εκεί. Και τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή εκλεγμένο μουφτή ή ψευτομουφτή, όπως θέλετε πέστε του, τον κύριο Ιμπραήμ Σερίφ, για τον οποίο ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ είναι ανεπιθύμητος. Τώρα, ποιες είναι οι ιδιότητες αυτών των ανθρώπων στην ελληνική πραγματικότητα και, στο ελληνικό πρωτόκολλο, αν θέλετε, και στην ελληνική πολιτική ζωή, παραμένει άγνωστο. Εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο, όπως και άγνωστα θεωρητικά ήταν όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την ανεξέλεγκτη δράση του τουρκικού προξενείου, που είδαν το φως της δημοσιότητας ορισμένα εξ αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Όντως, η προεκλογική περίοδο ήταν μια αποκάλυψη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να... Όχι για εμάς που έχουμε καταντήσει, επέτρεψέ μου τον όρο, γραφική, να αναφέρουμε και να δημοσιεύουμε όλα όσα συμβαίνουν. Όχι για εμάς, αλλά για το σύνολο της χώρας. Και για την Αθήνα ιδιαίτερα, η οποία συνήθως κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, να το πω έτσι λαϊκά, για ό,τι συμβαίνει εδώ. Όμως, θέλεις το γεγονός ότι κάποιοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκμεταλλευτούν πολιτικά τα όσα συνέβαιναν, θέλεις από ειλικρινή βούληση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, να θέσει το ζήτημα επιτάπητος της παρεμβατικότητας του προξενείου στα εσωτερικά της χώρας μας. Θες από το γεγονός ότι ο Ιλχάν Αχμέτ δεν έκατσε καλά, δεν συνεμορφώθη ως προς τις υποδείξεις και έθεσε το ζήτημα με κάθε τρόπο στη δημοσιότητα για τους διωγμούς και το κυνηγητό που υφίσταται. Και χωρίς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και χωρίς επεκφυγές. Απόλυτα, ήταν απόλυτα διαφανή σε όλα όσα είπε. Και ειλικρινής. Διακυβευόταν ξεκάθαρα το πολιτικό του μέλλον, διότι ποιος άλλος, πέστε μου, σε όλα αυτά τα χρόνια στη Ροδόπη που κυνηγήθηκε από το προξενείο και προέρχεται από τη μειονότητα, τα κατόρθωσε να επιβιώσει πολιτικά. Κανείς. Έτσι. Πόσο μάλλον δε τώρα που διανύουμε μια εκ νέου προεκλογική περίοδο, με τις αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι πρώτο πυλόν και ένας Θεός ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Και τώρα λοιπόν η αυτοδιοικητική, δράτουμε από το δικό σου σχόλιο, να πω ότι ακόμα περισσότερο φιλούν τα νότα τους, διότι γνωρίζουν ότι στις 8 Οκτώβρη έχει εκλογές και ως εκ τούτου δεν θα ήθελαν και αυτοί με τη σειρά τους να τα σπάσουν με το σύστημα το οποίο ξέρουν πολύ καλά, από το οποίο αντλούνται δυνάμεις και ασφαλώς εξυφαίνονται υπόγειες διεργασίες. Παρά τα αυτά, την Κυριακή, για να επανέλθω στο περιστατικό, Ιλχάν πήγε και είχε πει άλλωστε και στον πρόεδρο του Συλλόγου Χίλια ότι εγώ θα έρθω επάνω και εγώ έχω θεσμική ιδιότητα επίσημη, άλλοι θα πρέπει να σκεφτούν τι ακριβώς κάνουν. Πήγε λοιπόν, έκατσε στο τραπέζι των επισήμων, στο πρωτόκολλο, και εκεί ήρθε και πάλι ο πρόεδρος και του είπε με εμπιστευτικά ότι σε παρακαλώ φύγε από εδώ, γιατί σε άλλη περίπτωση θα φύγει ο κύριος υποπρόξενος και ο κύριος μουφτής. Με αποτέλεσμα να διαλυθεί ουσιαστικά και η επισημότητα της όλης εκδήλωσης και να υπάρξει θέμα και με τον κόσμο ο οποίος παρακολουθούσε
διαδραματιζόμενα. Ο Ιλχάν Αχμέτ του απάντησε ότι ο καθένας μπορεί κάλλιστα να φύγει από εδώ, είναι ελεύθερος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να φύγω, γιατί εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή αφενός μεν, εκπροσωπώ τον ομό μου ως εκλεγμένος βουλευτής 5 φορές και φυσικά εκπροσωπώ και την Ελληνική Δημοκρατία εδώ. Εσείς τι ακριβώς εκπροσωπείτε, ή αυτοί τέλος πάντων οι οποίοι δεν θέλουν την παρουσία μου, τι ακριβώς εκπροσωπούν? Ένας χαμηλόβαθμος διπλωματικός υπάλληλος μιας ξένης χώρας και ένας ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως μουφτής. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Οι οποίοι δεν θέλουν την παρουσία ενός εκλεγμένου βουλευτή δίπλα τους και απειλούν, όχι απλά. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ο πρόξενος, ήταν ένας υποπρόξενος. Δηλαδή ένας χαμηλόβαθμος διπλωματικός υπάλληλος μιας ξένης χώρας, ο οποίος τόλμησε να πει ή να διαμηνήσει δια του Προέδρου του Συλλόγου αυτού, εφόσον ο Πρόεδρος λέει την αλήθεια, ότι δεν ήθελε τον Ιλχάν. Και να σας πω γιατί έλεγε την αλήθεια ο Πρόεδρος. Γιατί όταν ο Ιλχάν τους είπε «εγώ εδώ είμαι και δεν πάω πουθενά», αυτοί οι τύποι σηκώθηκαν και έφυγαν. Δηλαδή ο υποπρόξενος και ο κύριος Ιμπραήμ Σερίφ έφυγαν από το τραπέζι και από ό,τι μάθαμε εν συνεχεία πήγαν σε ένα αυτοκίνητο και παρέμειναν έξωθεν του. Έως ότου αναχωρήσει από το σημείο βουλευτής. Μέχρι σώ περίμεναν τον βουλευτή να αναχωρήσει, ο οποίος άλλωστε βουλευτής είπε ότι μόλις πάρει το μικρόφωνο και το λόγο ο κύριος Ιμπραήμ Σερίφ, επειδή δεν έχω καμία όρεξη να τον ακούσω, τότε θα φύγω. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα και ένα σχόλιο σου, αγαπητέ Δάμονα, αναφορικά με το πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη στέλεχος της Ροδόπης του κόμματος, η κυρία Λαφτσή, και αναμένουμε την Πέμπτη να δούμε τι τελικά θα γίνει, αν θα διαγραφεί ή τι απόφαση θα πάρει το πειθαρχικό. Θα σας πω και κάτι προσωπικό που με συνδέει με την Ελένη. Η Ελένη το 2006 ήταν υποψήφια στον συνδυασμό μου, που κατέβηκα ως υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής και με τίμησε ως ενεργό στέλεχος του συνασπισμού τότε, ΣΥΡΙΖΑ και πάλι νομίζω είχε μετεξελιχθεί, αλλά και ως προβεβλημένο μέλος της τοπικής κοινωνίας της Ροδόπης, πολλές φορές εκλεγμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Κομωτινής, με τίμησε με την υποψηφιότητά της. Άρα έχουμε και μια προσωπική σχέση με την Ελένη και με τον Τάκη το Χαρίτου, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να σας κάνω μια προσωπική κατάθεση εδώ. Παρά το γεγονός ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, θέλω να πω ότι ο Τάκης ήταν ένας πετυχημένος βουλευτής στα 4 χρόνια που διήρκησε η θητεία του στη Βουλή. Και νομίζω ότι γι' αυτό και φαγώθηκε, επειδή ήταν ένας πετυχημένος βουλευτής και δεν το άντεξε αυτό το τοπικό ιερατείο που ήθελε σώνει και καλά να εκλέξει τον κύριο Φερχάτος Γιούρ. Αυτό είναι μια αλήθεια την οποία... Ο οποίος βέβαια μίλησε, έχω να σου πω, επιτέλους έλυσε τη σιωπή του αναφορικά με όλα όσα είχαν υποθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ένα μίνι ντοκιμαντέρ του News 247, όπου είπε ότι ουσιαστικά μας ζητούσαν να πούμε κάτι που δεν είμαστε. Ναι. Τι δεν είναι ο κύριος ο Γιούρ Φερχάτ, το προσδιορίσε αυτό. Εκεί ολοκληρώθηκε η δήλωσή του. Το News 247, το οποίο είναι ένα μέσο ενημέρωσης, ένα site... Φιλικά προσκύμενο. Παλαιτήνιας εμβέλειας και φιλικά προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε το κόπο σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μια που ανέβηκε στη Θράκη, να ζητήσει την άποψη του Ιλχάν Αχμέτ, που είναι και αυτός ένας μειονοτικός εκλεγμένος βουλευτής, αν μη τι άλλο, για ό,τι συνέβη εκεί. Ήρθε λοιπόν, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, θα έλεγα, πεντακαθάρισμα της υπόθεσης. Όλοι είμαστε αγαπημένοι, όλοι είμαστε μια οικογένεια στη Θράκη και υπάρχουν κάτι περίεργοι κακοί οι οποίοι μας βάζουν να μαλώνουμε. Και γι' αυτό αυτούς τους απομονώνουμε και εμείς προχωράμε για την ευτυχία, την πρόοδο και την προκοπή. Άρα λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και η κυρία Ελένη Λαφτσή, η οποία οδηγείται στο πειθαρχικό του κόμματος. Ελένη Λαφτσή, για να επανέλθω λοιπόν, την οποία όπως σας είπα γνωρίζω και σέβομαι και εκτιμώ. Ελένη Λαφτσή είπε το αυτονόητο στις 23 Μαΐου το βράδυ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Εγώ δεν λέω, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, δεν λέω ότι και οι 12.000-12.500 ψήφοι που πήρε ο κύριος ο Γιούρ Φερχάτ είναι φερόμενοι ή ελεγχόμενοι ή προερχόμενοι από κάπου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να αρνηθεί κανείς ότι ο κύριος Φερχάτος Γιούρ ταυτίστηκε με αυτό το πράγμα το οποίο λέμε σύστημα στην Κομωτινή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε βαθμό ασφυξίας, πολιτικής ασφυξίας, και συμπορεύτηκε με τον πρώην πρόξενο τον κύριο Μουράτο Μερογλού, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από την όλη δράση του και δημόσια συμπεριφορά του.
Δεν είναι δηλαδή, Κατερίνα, ένα προϊόν μιας αποκάλυψης που γίνεται μετά από εντελεχή έρευνα. Ο ίδιος φωτογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε, συμπορεύτηκε, συμπαρουσιάστηκε, συνέφαγε, είδε μαζί μάτς και ποδόσφαιρο μαζί του. Δηλαδή ήταν ένας κοινωνικός συνομιλητής του τακτικά και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό σημαίνει ως εικόνα για τη μειονότητα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών. Η Ελένη Λαυτσή είπε λοιπόν ότι το προξενείο έκανε παρέμβαση και επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Και όσοι πιστεύουν, είπε η κυρία Λαυτσή, ότι αυτές οι χιλιάδες των ψήφων που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επειδή η μειονότητα είναι αριστερή, δημοκρατική και προοδευτική, κοιμώνται, πλανώνται πλάνοι πεπλανημένοι. Και αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι στη μειονότητα υπάρχει ένα ρεύμα ψηφοφόρων που ψηφίζουν κεντροαριστερά κόμματα. Παλιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, τώρα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ή ότι υπήρχε μια συμπάθεια στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Αλλά από εκεί πέρα το εύρος αυτής της, η έκταση αυτής της, του, και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή η ψηφοφορία ήταν ξεκάθαρα ένα μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιήθηκε ως μέσο. Όχημα. Για να, ναι. ένα όχημα για να δοθεί ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη, στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, στην ελληνική κυβέρνηση, ότι είναι δυσαρεστημένοι οι γείτονες με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις όλη την προηγούμενη περίοδο. Ναι. Αυτό ήταν. Όπως ακριβώς το ΔΕΠ, το κόμμα δηλαδή Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το μειονοτικό κόμμα, χρησιμοποιήθηκε στις ευρωεκλογές του 2014 και του 2019 ως όχημα για να σταλεί μήνυμα από τη μειονότητα στο κεντρικό πολιτικό σύστημα ότι εμείς είμαστε μια διακριτή, όχι μόνο κοινωνική, αλλά και πολιτική ομάδα με τη δική της συμπεριφορά, η οποία δεν αντλεί ασφαλώς την πολιτική της ύπαρξη μόνο μέσα από τις υφιστάμενες ισορροπίες, αλλά μπορεί και διακριτά να αποτυπώνει τη βούλησή της σε σχέση με την δική της ύπαρξη και ταυτότητα. Έτσι ακριβώς συνέβη και με το ΣΥΡΙΖΑ. Το μαρτύρησε αυτό ο κύριος Κιουτσούκ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης Δυτικοθρακιωτών Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είπε ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές με πείσμα κόκκινο, εννοώντας ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι στην πρώτη εκλογική διαδικασία και στη δεύτερη. Και ιδίως στη δεύτερη, το οποίο μάλιστα μετά την παρέμβαση, την ατυχή παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, αυτό επιτάθηκε. Ψηφίζουμε με πείσμα κόκκινο. Ο κύριος Κιουτσούπ και όλοι αυτοί οι οποίοι ως επιτοπλίστων ιδεολογικός είναι ακροδεξιοί, ασφαλώς και δεν ψηφίζουν κόκκινο επειδή έγιναν κόκκινοι. Αλλά επειδή ακριβώς το κόκκινο σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ως όχημα προκειμένου να αποτυπωθεί η διαφοροποίηση απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην καθεστική απολυτική τάξη της Ελλάδας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Νέα Δημοκρατία, ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν και πρέπει να τοποθετηθούμε ευθέως και φυσικά πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό και προοδευτικό κόμμα, κατά δική του τέλος πάντων αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση σε ό,τι αφορά την ταυτότητά του, θα πρέπει να τα δει πολύ πιο σοβαρά από το να θέσει εκτός κόμματος την κυρία Λαυτσή. Η κυρία Λαυτσή πρώτον είναι στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που υπάρχει αυτό το κόμμα, έτσι, από το 1990, για να καταλάβετε τώρα την πορεία αυτή της κυρίας, όσο και ο σύζυγός της. Είναι αυτοί δηλαδή που ίδρυσαν το ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη όταν υπήρξε αυτή η διάσπαση από το Κομμουνιστικό Κόμμα την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εάν εκπαραθυρωθούν από το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί είπαν μια αλήθεια η οποία είναι πασίδηλη, Κατερίνα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι είναι και νομίζω όλοι. Στη Ροδόπη έχει σταματήσει πλέον η λογική και ότι κάτι άλλο υπάρχει. Για να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δάμωνα. Αναστάτωση τώρα, κυρίες και κύριοι, είχε προκαλέσει ένας 35χρονος βουλγαρικής καταγωγής που την προηγούμενη εβδομάδα κατέβασε την Καλανόλευκη από την προβλήτα του λιμανιού της Καβάλας και στη θέση της τοποθετήσε την βουλγαρική σημαία φωνάζοντας «Εδώ είναι Βουλγαρία». Ο 35χρονος που συνελήφθη στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο μετά από παρέμβαση του πατέρα του.
Ο 35χρονος Βούλγαρος από τον Μπάνσκο που την προηγούμενη εβδομάδα κατέβασε τη γαλανόλευκη από την προβλήτα της Καβάλας και στη θέση της τοποθέτησε τη Βουλγαρική, οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο μετά από παρέμβαση του πατέρα του, όπως αναφέρουν οι 24 Χάσα και η Στρίμα. Οι ελληνικές αρχές έχουν απαγγείλει και νέα κατηγορία στο 35χρονο Βούλγαρο. Συγκεκριμένα, η αστυνομική υπηρεσία Δράμας απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος του 35χρονου για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά δημόσιας περιουσίας, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Δραμηνή. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές της χώρας του, είχε καταδικαστεί λόγω επικίνδυνης οδήγησης σε κατάσταση μέθης, είχε προκαλέσει σκάνδαλα στον Ντομπρίνιστε, από όπου κατάγεται η μητέρα του, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Νορβηγία. Είχε οργανώσει μία διαμαρτυρία κατά της φτώχειας, αποκλείοντας το δρόμο κοντά στο Μπάνσκο μαζί με αρκετούς ομοειδεάτες του. Η τελευταία πράξη που έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα οδήγησε στη σύλληψή του στα βουλγαροελληνικά σύνορα. Μετά τη σύλληψή του και αφού βρέθηκε αντιμέτωπος με τις ελληνικές αρχές, υποστήριζε στους ανακριτές στην Ελλάδα ότι ήταν μέλος εξτρεμιστικής οργάνωσης και πίστευε ότι η περιοχή της Καβάλας ανήκει στη Βουλγαρία και όχι στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή του. Πριν λίγες ημέρες, ο Γεώργη Αλφα βρέθηκε στην Καβάλα με αυτοκίνητο ταξί που οδηγούσε σε εταιρεία στο Μπάνσκο. Κατέβασε την ελληνική σημαία στην προβλήτα Απόστολος Παύλος και ύψωσε τη βουλγαρική σημαία. Το λιμενικό έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να συλλάβει το 35χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε, βρίζοντας το λιμενικό και φωνάζοντας «Εδώ είναι η Βουλγαρία». Μετά από τη σύλληψή του από τις ελληνικές αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας, όπου κατηγορήθηκε για προσβολή εθνικών συμβόλων και αντίσταση στις αρχές. Μετά την ακρόαση του αφαιρέθηκαν οι πινακίδες από το όχημα που οδηγούσε και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα έως ότου ξεκινήσει η υπόθεση. Ο 35χρονος δεν συμμορφώθηκε και στην περιοχή της Δράμας καταδιώχθηκε από την αστυνομία, όπου πάλι δεν υπάκουσε και έφτασε στη συνοριακή διάβαση. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το σταματήσουν, αλλά εκείνος σπάζοντας την μπάρα κατάφερε να βρεθεί σε βουλγαρικό έδαφος στις βραδινές ώρες. Ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε να πάει πολύ μακριά, αφού στα 250 μέτρα συνελήφθη από αστυνομικούς των συνόρων. Ο 35χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τεστ για ναρκωτικά, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Μετά την αναστάτωση που προκάλεσε, οδηγήθηκε από αστυνομικούς στο τμήμα αστυνομικής φύλαξης του Ντέλστεφ και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα. Ο νεαρός άνδρας εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική στο Μπλαγκόευγκραντ. Η επαρχιακή εισαγγελία Μπλαγκόευγκραντ αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του άνδρα και περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Σαΐτ Ογλού Χασάν, που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κένταυρου Ξάνθης στις 18 Ιουλίου. Ο 48χρονος άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Μίκης απευθύνει έκκληση σε όποια και σε όποιον γνωρίζουν κάτι, έστω και το παραμικρό, να επικοινωνήσουν άμεσα με την ελληνική αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Σαΐτ Ογλού Χασάν, που εξαφανίστηκε στις 18 Ιουλίου από την περιοχή Κένταυρος της Ξάνθης. Οι αρχές με κάθε λεπτομέρεια εξετάζουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχουν, δίχως όμως κανένα νεότερο το οποίο θα διευκολύνει τον εντοπισμό του 48χρονου άνδρα. Ο αριθμός των ημερών μεγαλώνει από την ημέρα της εξαφάνισης του άνδρα και η αγωνία των οικείων του να κορυφώνει το όλο ένα και περισσότερο, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος για την παρουσία του σε κανένα σημείο κοντά στην περιοχή. Όλες οι δυνάμεις ενωμένες στην προσπάθεια να εντοπίσουν το Σαΐτ Ογλού Χασάν κάνουν το αδύνατο δυνατό για τον εντοπισμό του. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, διασώστες, ακόμα και απλοί πολίτες, όλοι μαζί προσπαθούν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Ο Δήμαρχος Μίκης Ριτβάν Ντέλι Χουσέιν κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει έστω και το παραμικρό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές και το αστυνομικό τμήμα. Όντως, κανένα ίχνος. Είχαμε την ΕΜΑΚ, είχαμε το στρατό, είχαμε την αστυνομία. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος, οι δημότες ειδικά, οι δημότες βράδυ, πρωί, με τα μηχανάκια παντού. Και όμως μέχρι σήμερα κανένα ίχνος. Είναι τουλάχιστον προσωπικά για μένα, γιατί έχω και μια ευαισθησία, έχω στο σπίτι μου έναν τέτοιο τύπο άνθρωπο, ξέρω ότι πώς κινούνται, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε στενάχωροι, είναι, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Εάν τυχόν, αυτό που θα ήθελα, εάν τυχόν κάποιος δημότης έχει δει κάτι, έχει ακούσει κάτι, υποπτεύεται κάτι, είτε την αστυνομία ανώνυμα, είτε σε εμάς προσωπικά που μας γνωρίζουν, θα τους παρακαλούσα να μας τουλάχιστον ας μας το ψιθυρίσουν, που λέει ο λόγος, θα ενδιαφερθούμε εμείς αντί αυτούς.
Σημειώνεται πως ο 48χρονος Αϊτόγλου Χασάν εξαφανίστηκε από την περιοχή Κένταυρος της Ξάνθης στις 18 Ιουλίου και άμεσα ειδοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και το χαμόγελο του παιδιού μετά από το αίτημα της οικογένειάς του, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και υπάρχει φόβος για τη ζωή του. Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης η δεύτερη διαβούλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν ανοιχτή προς το κοινό. Η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης έχει στόχο να καθορίσει παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την πρωτεύουσα του Εύρου, προσφέροντας στους πολίτες την πόλη που τους αρμόζει. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ 2021-2027, εργάζεται πάνω στο σχέδιο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο κατάρτισης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαβούλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν ανοιχτή προς το κοινό. Βρισκόμαστε στην δεύτερη διαβούλευση, ανοιχτή διαβούλευση αυτή τη φορά, για την καινούργια στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Που εκπονεί και για την οποία θα υποβάλει πρόταση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση αυτή τη φορά, 14.200 για έργα υποδομές και άλλες 800.000 για κοινωνικού τύπου ενέργειες. Ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, το οποίο φροντίζουμε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Θέλουμε να φουγκραστούμε τον κόσμο και να μάθουμε την άποψή του και να πάρουμε τις προτάσεις του. Στο τέλος της διαβούλευσης θα αναρτηθούν και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και για τους δύο τομείς δράσεων, ώστε να μπορεί ο καθένας να υποβάλει την πρότασή του, την ιδέα του, και όλα αυτά θα φιλτραριστούν, θα αξιολογηθούν και θα πάμε στο επόμενο βήμα. Στα τέλη Αυγούστου ακολουθεί και νέα διαβούλευση, ίσως η τελευταία, στην οποία θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και θα έχουμε μια τελική εικόνα, ένα τελικό συμπέρασμα για το πώς προχωράμε και να υποβάλουμε μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου την πρόταση, ώστε να εξασφαλίσουμε για το Δήμο μας 15 εκατομμύρια, τα οποία θα γυρίσουν πίσω φυσικά στους δημότες. Προσπαθούμε να πάμε το Δήμο μας ένα βήμα μπροστά. Η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχει στόχο να καθορίσει παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την Αλεξανδρούπολη, επεμβαίνοντας σε τομείς όπως υποδομές, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, οικονομική ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, αντιμετώπιση κοινωνικών ανισορροπιών, με ένα μείγμα πράξεων που θα διασφαλίσει εκτός από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, την αποτελεσματική υλοποίηση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Ο σκοπός είναι σήμερα να δώσουμε το βήμα σε όλους όσους τους ενεργούς πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τους ενεργούς δημότες, ώστε το πρόγραμμα 21-27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αυτό που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, να το συζητήσουμε με τους φορείς, με τους δημότες του Δήμου μας, προκειμένου τα επόμενα χρόνια εκμεταλλευόμενοι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μετατραπεί ο Δήμος μας, εκμεταλλευόμενος αυτά τα προγράμματα, σε έναν κομβικό Δήμο, έτσι ακριβώς όπως μας αρμόζει. Η παρουσία της νέας στρατηγικής πραγματοποιήθηκε από τη μελετητική ομάδα σε φορείς και πολίτες. Αναλύθηκαν τα σχέδια εκπόνησης τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, τη δυναμική της περιοχής, τους άξονες στόχους της στρατηγικής και το σχέδιο δράσεων. Υπεγράφει η Σύμβαση Προσεισμικού Ελέγχου των Δημοτικών Κτηρίων της Αλεξανδρούπολης. Η διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος αφορά σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1984, δηλαδή χωρίς σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Ξεκινά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος 36 κτηρίων μετά την υπογραφή σύμβασης της μελέτης προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων δημοτικών υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης, χρηματοδοτούμενο με το ποσό των περίπου 45.000 ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η σύμβαση υπεγράφει από τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1984, δηλαδή χωρίς σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η ασφάλεια των δημοτών είναι σε προτεραιότητα, πόσο δε μάλλον όταν στα κτίρια τα οποία θα ελέγξουμε ζουν, δραστηριοποιούνται παιδιά, μαθητές. 36 κτίρια, αναλαμβάνει εδώ η εταιρεία του κυρίου
πλαίσια να ελέγξει σε δύο στάδια, πρώτα στο προσεισμικό και μετά στο δεύτερο στάδιο, εφόσον από τον αντίστοιχο φορέα σας που λέγεται Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας δοθεί το πράσινο φως. Στην ουσία όλα τα κτίρια που είναι προ του μοντέρνου αντισεισμικού κανονισμού του 1984, εάν δεν κάνω λάθος, αυτά όλα θα ελεγχθούν. Περίπου 4 μήνες έχει σημαντική υποχρέωση διάρκεια η εταιρεία να περάσει από όλα αυτά τα κτίρια, να τα ελέγξει. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το δημοτικό εδώ κατάστημα της Αλεξανδρούπολης με το δημοτικό θέατρο που αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η ανακαίνισή του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή, την περιμέναμε πώς και πώς. Οι σεισμοί στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία, οι καταστροφικοί και όντως οι ευνηδιαστικοί αυτοί σεισμοί μας έδωσαν το μήνυμα ότι θα πρέπει και εμείς να λάβουμε μέτρα. Οπότε με το καλό να ξεκινήσετε και πολύ πολύ σύντομα να ολοκληρώσετε την πρώτη φάση, ώστε περνώντας μετά στη δεύτερη φάση να ξέρουμε εάν πραγματικά και σε ποια κτίρια υπάρχουν προβλήματα, τόσο από τη φθορά του χρόνου, όσο και από το ιστορικό που δίνει το ίδιο το κτίριο, όπως είπατε, και τόσο σε πυρκαγιές, όσο και στην ήπια ή μη διαχείριση του που έγινε από τους χρήστες του. Στις επισφαλείς μονάδες που θα επιλεγούν στη συνέχεια θα γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος με περαιτέρω συλλογή δεδομένων μέσω καταγραφής αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και των χαρακτηριστικών αντοχής του. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης να φανταστείτε ότι ο Δήμος βρίσκεται αρκετά μπροστά, διότι πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτικότητα, κύριε Δήμαρχε, και επασφαλώσει. Θεωρώ ότι είσαστε κανένα χρόνο μπροστά από αυτό το οποίο γίνεται πλέον για όλη την επικράτεια σε κτίρια εκπαίδευσης και άλλα ευάλωτα κτίρια. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εκδώσουν για πρώτη φορά κυνηγετική άδεια ή να την ανανεώσουν για τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου τουλάχιστον 2 μέρες πριν τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Παρασκευή 11 και 25 Αυγούστου είναι οι ημερομηνίες εξετάσεων για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εκδώσουν κυνηγητική άδεια για πρώτη φορά ή να την ανανεώσουν για την περίοδο 2023-2024. Αρχίσαμε ήδη ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης να εκδίδει τις άδειες, παρόλο που υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι σήμερα ή αύριο θα ξεπεραστούν. Και η προθυμία του κόσμου είναι αρκετά καλή, δηλαδή τέτοιες μέρες έχουμε αρκετό κόσμο που έρχονται να ανανεώσουν την άδειά τους και πιστεύω ότι η χρονιά μας, όπως και πέρσι, να είναι καλή, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε ατυχήματα. Δόξα τω Θεώ, πάμε τα τελευταία χρόνια καλά. Έρχονται εδώ πέρα από το γραφείο, το γνωρίζουν, τους ζητάμε τι πρέπει να κάνουν για τα χαρτιά τους, να τα υποβάλουν εδώ πέρα και την ημέρα των εξετάσεων να είναι στο δασαρχείο, όπου θα γίνουν εξετάσεις και αυτοί που θα πετύχουν θα έρθουν απευθείας μετά να εκδώσουν την άδειά τους. Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Συλλόγου για τα απαραίτητα δικαιολογητικά τουλάχιστον 2 μέρες πριν τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από την πλευρά του κάλεσε τα μέλη να δώσουν το παρόν στις εκδηλώσεις στον Πλατανότοπο Μαΐστρου. Οι εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε καλοκαίρι στον Πλατανότοπο της Μαΐστρου συμβάλλουν στο ότι οι σχέσεις των δύο των συναδέλφων κυνηγών να βελτιώνονται ώστε να αποφεύγονται διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης της θύρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έως το ότι ενημερώνονται για πάρα πολλά θέματα από επιστήμονες, από περιβαλλοντολόγους, δασουλόγους, γεωπόνους, κτηνιάτρους, πάρα πολλοί. Είναι αυτό το μεγαλύτερο για μένα καλό, είναι ότι έχουμε αποφύγει πάρα πολλές δυσάρεστες καταστάσεις στην άσκηση του χώρου της θύρας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μέσα από το site μας, το www.deltatv.gr, και φυσικά να βλέπετε ξανά όλα μας τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Από όλες και όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.